Τη μεγάλη του ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι τη Κορίνθου για την εξάπλωση των Ρωμά στο στολίδι τη πόλη του στην αρχαία Κόρινθο. Σύμφωνα με καταγγελία που έκανε στον αδειοτηλεπτικό σταθμό ηλέκτρα ο Δημοτικό Σύμβουλο Κορίνθου Βασίλη Πανταζή. Όπω υποστήριξε ο κ. Πανταζή, στην είσοδο τη αρχαία Κορίνθου δημιουργείται ένα νέο γκέτο, το οποίο σε λίγα χρόνια από τώρα, όπω λέει, φοβάται ότι θα γίνει ανεξέλεγκτο όπω ακριβώ συνέβη και με την περιοχή των Εξαμιλίων. Στην περιοχή πρώην Κάρτομπακ, εργοστάσιο, στο δρόμο που πηγαίνει σε αυτή την επιχείρηση έχουν εγκατασταθεί ρωμά. Με νόμιμο τρόπο φαντάζομαι, δεν ξέρω το πώς είναι εγκατεστημένοι Και μάλιστα έχουν έρθει και κάποιοι νεοφερμένοι. Εδώ έχουμε μια οικοδομική δραστηριότητα παράνομη. Αυτό είπα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο της πολυοδομίας. Μεγαλώνουν τα σπίτια τους. Δεν θα, και εκεί θα μπορούσα να είχα κλείσει και τα μάτια αν αυτό το μεγάλωμα... Δεν σήμαινε κάτι συγκεκριμένο ότι έρχονται πάρα πολλοί Ρωμά και δημιουργείται ένα νέο γκέτο στην περιοχή. Και τι σημαίνει αυτό για την αρχαία Κόρινθο, το στολίδι του Δήμου Κορνθίων. Σημαίνει, όπω με καταγγέλνουν οι άνθρωποι τη αρχαία Κόρινθου, ότι στην έξοδο του αρχαιολογικού χώρου έχουμε πολλού Ρωμά με απλωμένο χέρι, δεν επιτρέπουν στου τουρίστε να μετακινηθούν αν δεν του δώσουν χρήματα. Και έχουμε και απόπειρα ληστεία, η οποία έγινε από ανθρώπου που, σήμερα με την ασφάλεια, πράγματι μένουν εδώ στον οικισμό, που πάει να γίνει ε, οι οποίοι ξεκίνησαν τέσσερα άτομα, οι κουκούλες και προσπάθησαν να ληστέψουν κατάστημα μέσα στην αρχαία Κόρθο. την ώρα που μάλιστα ήταν οι πελάτες μέσα. Η κάμερα του Electra TV κατέγραψε πλάνα από την περιοχή με τα νεόκτιστα των Ρωμά. Όπω αναφέρει ο κ. Πανταζή, όπω όλοι οι πολίτε αυτή τη χώρα, έτσι και οι Ρωμά θα πρέπει να ακολουθούν του νόμου και να πληρώνουν πρόστιμα για τυχόν παρανομίε του. Επιπλέον, αναφέρει πω θα πρέπει οι αρμόδιε αρχέ του τόπου να αναλάβουν άμεσα δράση, έτσι ώστε να διακοπεί εδώ η παράνομη δραστηριότητα πριν να είναι πολύ αργά. Α, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα σταματήσουμε τώρα. Απαγορεύοντα, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να απαγορεύσουμε στον καθένα να μένει όπου νόμιμα μπορεί. Έχουν τα δικαιώματα τα οποία έχω εγώ, έχετε εσεί και όλο ο κόσμο. Φυσικά. Αλλά ό,τι είναι παράνομο, όπω και εγώ θα πληρώσω την παρανομία μου, έτσι πρέπει να επιβάλλουμε τα απαραίτητα πρόστιμα υπολοδομία, ώστε τουλάχιστον να διακοπεί εδώ αυτή η δραστηριότητα. Γιατί όταν δημιουργηθεί γκέτο, όπω υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από 20 χρόνια. 20 χρόνια θα έρθουν οι επόμενοι σε εκείνο το Δημαρχείο και θα συζητάνε ποιο άφησε να δημιουργηθεί ένα γέτο καινούριο Ρωμά και κατέστρεψε την αρχαία Κόρνθα. Παναλαμβάνω το στολίδι του Δήμου Κορνθίου και τη Ελλάδα. Ο κ. Πανταζή εξέφρασε επιπλέον την ανησυχία του για τα φαινόμενα τη παραβατικότητα σε περιοχέ που έχουν κατασταθεί παράνομα Ρωμά, όπω ακριβώ έχει συμβεί και στην περιοχή των Εξαμιλίων. Σύμφωνα με καταγγελίε κατοίκων, στα Εξαμίλια ζουν μόνιμα με το φόβο μου πω πέσουν θύματα ληστεία, ενώ οι κλοπέ στα σπίτια του έχουν αυξηθεί ραγδαία όπου εγκαθίστανται με κάποιο παράνομο τρόπο όπως έγινε στα Ξαμίλια και ανεξέλεκτα δημιουργούνται πλέον εστίες και έρχονται άνθρωποι α, της φυλής αυτής οι οποίοι εγκαθίστανται εκεί. Δεν έχω πρόβλημα σας λέω το να εγκαθίσετε κάποιος νόμιμα και να έχει μια νόμιμα δραστηριότητα. Το παράνομο όπως οφείλουμε να το καταγγείλουμε για κάθε φυλή, για κάθε χρώμα το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τους Ρωμά. Η υπερπροστασία έχει τελειώσει.